Και τώρα η ώρα των απορριών μας, παιδιά. Μία απορία που τώρα την έβγαλα από το κουτί, είδατε προηγουμένως, είναι σημερινή. Λέγει, σήμερα στην εκκλησία ακούσαμε στο Ευαγγέλιο την παραβολή των ταλάντων. Θα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε πώς μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει ποιο είναι το τάλαντο ή τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός να εργαστούμε. Ναι, δηλαδή, εδώ προϋποτίθεται η γνώση ότι τα τάλαντα είναι οι ικανότητες. Οι δυνατότητες είναι τα φυσικά, τα επίκτητα, χαρίσματα, όπως και εκείνα που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, όλος εκτάκτος, γιατί έχουμε την ιδιότητα του χριστιανού. Αυτά βέβαια είναι τα τάλαντα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Γι' αυτό βλέπετε και μία άνηση κατανομή. Ο ένας παίρνει πέντε, ο άλλος δύο και ο άλλος ένα. Κατά την δύναμη, όπως λέγει η παραβολή στο κατά Ματθαίον, κατά τη δύναμη εκάστου, κατά τη δύναμη του καθενός. Συνεπώς, είναι οι δυνατότητες αυτά που λέγονται εδώ τάλαντα. Αν με ρωτήσετε γιατί λέγονται τάλαντα, φαίνεται ότι πρόκειται περί αργυρών ταλάντων, διότι λέγει παρακάτω, εάν δεν έχει βέβαια καθολική σημασία αργύριον, που λέει το αργύριό μου όφιλε να το βάλει στην τράπεζα, λέει στον τρίτον δούλον, το αργύριό μου. Αργύριον θα πει κάτι που είναι σημαίνιο, αλλά μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι γενική ονομασία αργύριον των χρημάτων, λέει τα χρήματά μου. Οπότε δεν αποκλείεται η περίπτωση το τάλαντο να ήταν και χρυσούν. Είχαμε λοιπόν τάλαντον χρυσούν, τάλαντον αργυρούν και τάλαντον χαλκούν. Είχαμε και χαλκούν τάλαντον. Μάλιστα, όταν συνελάσσοντο κάποτε οι άνθρωποι, βρισκόμενοι, ξέρω εγώ, τότε που βρήκαν τον χαλκόν, μία μεγάλη ποσότητα χαλκού θεωρείται και πολύς πλούτος. Διότι με τον χαλκόν εκείνο μπορούσε κανείς να κάνει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, το τάλαντο ήταν μια μεγάλη ποσότης σε βάρος κάποιου μετάλλου, ή χρυσού ή αργύρου ή χαλκού. Πολύ βάρος, πάρα πολύ βάρος. Ένας ο οποίος είχε ένα τάλαντο θεωρείται πλούσιος. Εξού και η ονομασία ταλαντούχος, δηλαδή αυτός που έχει τάλαντα, αυτός που είναι πλούσιος. Βέβαια η σημασία του ταλαντούχου από την υλική μορφή και του πλούτου πέρασε εις την πνευματική. Γι' αυτό σήμερα τάλαντο λέμε ένα πνευματικό χάρισμα και ταλαντούχον λέμε έναν ο οποίος έχει πολλά πνευματικά χαρίσματα. Γιατί όμως τα πνευματικά χαρίσματα λέγονται τάλαντα? Διότι όπως η αξία ενός ταλάντου ήταν μεγάλη, πολύ παραπάνω αν ήταν χρυσό το τάλαντο αυτό, έτσι και ένα χάρισμα είναι πολύ πολύτιμο. Εκείνος που το έχει αυτό το χάρισμα, το όποιο χάρισμα. Εδώ λοιπόν η απορία είναι, γιατί δεν θα αναλύσουμε βέβαια την παραβολή, η απορία είναι πώς μπορούμε να γνωρίζουμε, πώς μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει, να γνωρίζει ποιο είναι το τάλαντο ή τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός να εργαστούμε. Δηλαδή εγώ τι τάλαντα έχω? Ξέρετε ότι οι λέξεις τάλαντον, ακούστε, να δείτε εδώ. Κάποτε οι λέξεις τάλαντον απεφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μέχρι την Ευρώπη. Επήρε την αμαξοστοιχεία ή αν θέλετε πήρε και το αεροπλάνο και πήγε στην Ευρώπη. Κάθισε εκεί, στρογγυλοκάθισε, χρησιμοποιήθηκε από τους ξένους αυτή η λέξη και κάποτε απεφάσισε να γυρίσει πάλι πίσω. Η λέξη αυτή, η λέξη. Και τώρα η λέξη γύρισε όχι πια με την ονομασία τάλαντον, αλλά με την ονομασία ταλέντο. Ταλέντο. Αλλά το ταλέντο είναι μετάφραση του talent, αγγλικά τουλάχιστον, ή talent, γαλλικά, της ελληνικής, ελληνικοτάτης λέξεως, που θα πει τάλαντον. Βλέπετε, σήμερα λέμε αυτός έχει ταλέντο, θα πρέπει να το λέγαμε αυτός έχει τάλαντο. Μην πάτε μακριά. Κάποτε το σκαμνί, αυτό που καθόμαστε, το σκαμνί, το λέγανε στην αρχαιότητα
ως κύμπους. Σκι το κι με γιώτα. Σκύμπους του σκύμποδος. Πήγε και αυτή η λέξη στην Ευρώπη, την κάνανε σκαμπό και γύρισε ως σκαμπό. Και σήμερα δεν λέμε σκαμνή, που είναι η νεοελληνική της λέξεως σκύμπους, αλλά με σκαμπό. Γιατί να το πω σκαμπό και να μην το πω ωραιότατα σκαμνή, αν δεν το πω σκύμποδα. Βλέπετε τι παθαίνουμε εμείς. Και μέχρι σε ενός βαθμού είναι φυσικό να διακινούνται έτσι οι λέξεις. Αν όμως γίνουν πολλές, τότε χάνουμε τη γλώσσα μας και είναι πράγματα απαράδεκτα. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορώ να έχω γνώση αυτών των ταλάντων που μου έχει δώσει ο Θεός. Τα τάλαντα, παιδιά, αναφέρονται και στο σώμα. Δηλαδή είναι σωματικά τάλαντα, είναι διανοητικά ή καλύτερα ψυχικά και πνευματικά. Τα σωματικά τάλαντα είναι η καλή υγεία, τα γερά πόδια, τα γερά χέρια, τα γερά μάτια. Αν επί παραδείγματι έχεις γερά πόδια, δεν θα μπορούσες ωραιότατα να εξυπηρετείς κάποιους ανθρώπους επειδή έχεις γερά πόδια? Αν έχεις καλή υγεία, δεν θα μπορούσες να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους γιατί ακριβώς έχεις καλή υγεία? Κατόπιν έχουμε τα ψυχικά τάλαντα. Ποια είναι τα ψυχικά? Δεν λέω πνευματικά, λέω ψυχικά. Καταρχάς είναι η διάνοια. Το να έχεις γερό μυαλό. Όταν το μυαλό σου είναι πολύστροφο, είσαι έξυπνος, κόβει το μυαλό σου. Με το κοφτερό σου αυτό μυαλό δεν μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Αν είσαι μάλιστα διανοούμενος, δεν μπορείς να γράψεις καλά πράγματα. Δεν μπορείς να μεταφράσεις καλά πράγματα. Ας πούμε από τα αρχαία στα νέα, ή να πάρεις ένα κείμενο πατερικό και να το μεταφράσεις και να το διαβάσουν και άλλοι που δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Δεν μορφώθηκαν, το μυαλό τους δεν κόβει, όπως θέλετε πάρτε το. Είναι λοιπόν τα διανοητικά χαρίσματα, τάλαντα, διανοητικά, που μπορείς να γίνεις συγγραφέας, να γίνεις λόγιος, να γίνεις ομιλητής, ό,τι θέλεις. Μετά είναι τα συναισθηματικά χαρίσματα, πάντα ψυχικά. Τα συναισθηματικά, όταν μέσα σου διατηρείς, εντάξει, ανεπτυγμένα, και διατηρείς μία συμπάθεια στον άλλον άνθρωπο. Έτσι διαλέγεις, ας πούμε, το επάγγελμα της αδελφής νοσοκόμου ή του ιατρού ή της ιατρού ή άλλα που έχουν κοινωνικόν χαρακτήρα και που χρειάζονται καρδιά. Όταν ένας γιατρός ή μία νοσοκόμος, ξέρετε, έχουν καρδιά, έχουν συναισθηματικότητα, αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ξέρετε πως πιάνουν τον άρρωστο? Πως τον πιάνουν? Με τις άκριες των δακτύλων, άκρης δακτύλης λέμε, με τις άκριες των δακτύλων, να μην πονέσει. Κύριος που δεν έχει καρδιά, πει, μπαίνει στα όλα. Μπορεί να σου πει, γιατρέ μου τι έχω, έχεις καρκίνο και θα πεθάνεις. Χαίρομαι πολύ. Αυτός θα πεθάνει εκείνη την ώρα που το ακούει αυτό. Όταν όμως έχει καρδιά, συνέστημα, μπορεί βέβαια να σου πει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό της αρρώστιας, αλλά δεν θα σε σκοτώσει με έναν απότομο τρόπο και ούτω καθεξής. Έχουμε μετά τα βουλητικά χαρίσματα, αυτά που αφορούν στη βούληση. Εκείνος που έχει επιμονή, υπομονή, να φτιάξει κάτι με επιμονή, που να πούμε, μα πώς τα καταφέρεις? Επιμένει, γιατί έχει το χάρισμα της επιμονής, της υπομονής και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν τα χαρίσματα, τα νοητικά, τα συναισθηματικά, τα βουλητικά. Αυτά καλύπτουν όλων των χώρων των ψυχικών, θα λέγαμε, των ψυχικών χαρισμάτων του ανθρώπου. Είπαμε τα σωματικά, λέμε τα ψυχικά. Τώρα είναι τα πνευματικά. Τα πνευματικά χαρίσματα δεν είναι σε σχέση με το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά σε σχέση με το Άγιον Πνεύμα. Είναι τα χαρίσματα που δίδει το Πνεύμα του Θεού και που βέβαια είναι έκτακτα χαρίσματα, τα οποία παίρνει κανείς με την διαρκώς παραμένουσα στην Εκκλησία Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιον που παραμένει, και το παίρνουμε το Πνεύμα του Θεού με το βάπτισμά μας, και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος τα παίρνουμε με το χρίσμα. Και είναι τώρα πνευματικά αυτά τα γνωρίσματα, τα οποία είναι πολλά. Να μπορεί να διακρίνει κανείς, φέρει πει να έχει τις διακρίσεις πνευμάτων που λέει ο Απόστολος Παύλος, τη διάκριση, να πει ότι αυτό είναι κύβδηλο, αυτό είναι γνήσιο, κάτι που δεν το βλέπουν οι άλλοι.
το χάρισμα των Ιάσεων και άλλα πολλά, το προφητικό χάρισμα και άλλα πολλά, πολλά της ερμηνείας των γραφών. Νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα η ερμηνεία των γραφών? Δεν είναι εύκολο, γιατί αν ήταν εύκολο δεν θα είχαμε τους αιρετικούς, γιατί αυτοί δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, διότι αν είχαν το Πνεύμα του Θεού ουδέποτε θα ερμήνευαν κατά αιρετικών τρόπων και ούτω καθεξής. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι χαρίσματα μας έδωκε ο Θεός. Κάποτε πρέπει να τα ανακαλύψουμε τα χαρίσματα αυτά, κάνοντας μία προσπάθεια. Αν μεν δούμε ότι δεν υπάρχει μέσα μας, παρετούμεθα. Αν δούμε όμως ότι υπάρχει, το καλλιεργούμε. Όπως ακριβώς είναι τα λατομεία. Περπατάμε από πάνω, βλέπουμε χώμα, και από κάτω μπορεί να υπάρχει πηγή πλούτου, να υπάρχει χρυσάφι, να υπάρχει αζύμι, να υπάρχει πετρέλαιο, να υπάρχουν μάρμαρα, να υπάρχουν πολύτιμα πράγματα. Πρέπει να σκάψεις για να τα βρεις. Έτσι μπορεί κανείς να δει τι χαρίσματα έχει και πρέπει αυτά να τα καλλιεργήσει εις τρόπον ώστε, πρώτον, να δοξάζεται ο Θεός, δεύτερον, να σώζεται ο ίδιος, και τρίτον, να σώζονται οι άλλοι άνθρωποι που είναι μέλη της Εκκλησίας. Αυτά με αυτήν την απορία.